Μπαμπάτσικο. Πω, γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα vlog σε αυτό το κανάλι. Ξέρω πως σας αρέσουν τα vlog και αυτό ξεκινάω vlog. Βρίσκομαι στην καινούριο τέτοιο του γραφείου, είναι κατάξε με ένα ξέρεις λίγο πιο cozy. Με το γρασίδι, με τα που σου κάνα δυο μήνες Μαρία να έρθουν, με την Άννη. Είναι για μετά το μάθημα αυτό. Ακριβώς. Είναι το relax space. Ανοίξα το vlog γιατί πιο συγκεκριμένα θα ξεκινήσει να έχει πολύ ζουμί. Δηλαδή, έχουμε το party, το K-pop που θα πάμε. Έχουμε τους διαγωνισμούς, προετοιμασία για διαγωνισμούς. Έχω events που θα σας πάρω μαζί. Ουφ, αυτό το vlog θα είναι έτσι, μπαμπάτσικο. Και περιμένουμε την Αθηνά να έρθει για να κάνουμε τους unforgettable θέσεις. Είναι unforgettable ή unforgettable. Πολύ θέσεις. Λέγεται unforgettable. Τέλειο. Ποιος το σκέφτηκε? Δεν ξέρω, η Έλενα. Τα παιδιά θα σκίσουν εγώ νιώθω, γιατί η χορογραφία πραγματικά είναι παν ωραία και δύσκολη, αλλά θέλουν δουλειά. Τώρα έχουμε φτιάξει ένα τέλειο προϊόν, είναι στο χέρι τους αν θα το δουλέψουν να βγει νικήτριο προϊόν. Είναι πάρα πολύ ωραίο το background μου. Παιδιά, σας έδειξα το background στο γραφείο. Οπτασία. Κάναμε αμερικάνικα arrangements, πήρα αυτή τη προσωπικά πράγματα εκεί. Να το σαλονάκι. Όταν λες προσωπικά πράγματα εννοείς νερό. Νερό είναι τα γάντια του box μου, επειδή ξεκίνησαν box Άννη. Και... η Μεριάν είναι πάντα έτσι. Λοιπόν, πήραμε αυτό το επίπλο που είχε πιάσει η Μεριάν. Εκεί, στρογγυλή τραπέζι. Η Μεριάν την έβαλα κάτω από το κλιματιστικό για να ψηθεί. Μας ήρθε 900 ευρώ το ρεύμα για το air condition. Καταλαβες. Λοιπόν, θα κοπούν. Άντε, πού είναι η Αθηνά, θέλω καφέ. Να πάω να πάρω. Όχι. Θες εσύ. Κρύβο σοφ. Έχουμε πάθει σοφ. Να ήξερα τι θα έκανα αυτά τα παιδιά. Είναι απίστευτο και θα σκίσουν στο διαγωνισμό. Πάμε! Καλημέρα ρε παιδιά, κανονικά έπρεπε να ξεκινάει αυτό το βίντεο με πλάνα που φτιάχνω βαλίτσες. Ξυπνάω, ξέρετε αυτό που σας αρέσουν τα aesthetic skin care φυσικά. Αλλά άργησα να κοιμηθώ τα γενέθλια της φίλης μου Ιωάννας. Μετά το μάθημα, μετά την πρόβα που κάναμε τα παιδιά, νιώθω ότι η πρόβα ήταν αλλού. Με τα παιδιά ήταν τόσο συγκεντρωμένα, next level. Περιμένω τα κορίτσια του God King, γιατί όπως ξέρετε δεν έχω δίπλωμα. Αν δεν ξέρεις, βλέπεις το προηγούμενο vlog να καταλάβεις γιατί δεν έχω δίπλωμα. Και είμαστε en route για Βόλο. Στο Βόλο γίνεται λοιπόν ένα K-pop party, το K-pop do, κάθε καλοκαίρι. Αλλά τώρα είναι το pre-party, το οποίο έχει ένα σεμινάριο που διδάσκω. Εννοείται. Περιμένω τα παιδιά να έρθουν να πάρουν, να είμαστε στο αμάξι. Θα ακούμε όλη μέρα K-pop, φαντάζομαι. Κατέβα! Ψυχική μου κατάσταση. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε Βόλο, τα παιδιά πάνε στο ξενοδοχείο, κλείσαν όλα μαζί για να κάνω team bonding και δεν ήθελα το μεγάλο άγγελο να είναι μαζί τους, αλλά θα σας κάνω κι εγώ ένα room tour γιατί εγώ θα κάνω bonding με τον εαυτό μου. Αυτό είναι το σπίτι που θα μένω. Ζήνα τέλεια. Γενικά δεν το περίμενα να βρω το σπίτι. Γεια! Yeah. Μπάνιο. Κλιματοκάμερα, έχει δύο. Μόλις έκανα μπάνιο, η ώρα είναι 5, τα παιδιά τα άλλα έχουν πάει ήδη στο σεμινάριο της Μαρίας. Θα πάω κι εγώ να δω τι γίνεται εκεί. Απλά πρώτα, θέλω να ξεκουραστώ λίγο και πρέπει να βγάλω χορογραφία, αποφάσισα. Θέλω να κάνω κάτι K-pop. Hip-hop χορογραφία δικιά μου σε K-pop. K-pop βέβαια δεν είναι. Εμένα ένας από τους στόχους μου γενικά είναι να χορογραφήσω K-pop cruise. Δηλαδή να κάνω χορογραφίες για K-pop. Είναι challenging λόγω της μουσικής και τα σχετικά. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία. Έχω μια πολύ αγαπημένη που είναι η Jessie. Η Jessie είναι στους Blackpink. Αν είσαι Blackpink fan, βάλε κάτω ροζ και μαύρη καρδιά στα σχόλια για να ξέρω. Μισή ώρα να κάνω αυτό. Και μόλις το κάνω, ετοιμάζομαι και πάω στο σεμινάριο. Γνώμη για τις K-pop μπλούζες, θα τις βγάλουμε σε παραγωγή. We don't understand in the zone. Φαίνεται πιο ντζέ. Θα ανοίξω το vlog μου, άρα πρέπει να το κάνετε πολύ καλά. Ρε.
Can I go low? Παραμπαμ. Για παιδιά, αυτό με ρωτάνε συνέχεια. Είναι το παν, what you can bring to the table, που άλλος δεν το ξεχνάει με τίποτα. Ότι εγώ άλλα από το χώρο είμαι ευτυχισμένος, θα δικαμούν το γεια μου. Έχω βρει αυτό πάντα από την οθόνος, οκ, και η διδασκαλία. Οπότε αν διδάξω σε ένα άτομο, ή σε ένα σημείο με 100 άτομα, ή σε ένα με 5 άτομα, είμαι ευτυχισμένος επειδή διδάσκω. Ρε παιδιά, πόσο τέλειο ήταν αυτό το σεμινάριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βόλο. Τώρα μόλις μπήκα στο ξενοδοχείο και σημαίνει η καμία διατροφή. Πρέπει να ετοιμαστώ, η ώρα είναι 9.30 και μέχρι 10 max θα είμαι εκεί. Οπότε θα ντυθώ μπαμ μπαμ και θα βάλω κανένα κονσίλερ γιατί η κύκλη μου είναι μέχρι εδώ. Παιδιά, η ώρα είναι 3 το πρωί. Βοηθήστε με. Με βλέπεις πάρα πολύ ψύχρεμο. Δεν είμαι. Γεια σας, παιδιά. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία μέρα στο vlog. Ρέμω. Ανά πάσα στιγμή θα έρθει στο στούντιο μου η Nicole Kirkland, που είναι η αγαπημένη μου χορογράφος ever. Η Nicole βρίσκεται στην Αθήνα και της έστειλα μήνυμα στο Instagram ότι θέλω να κάνω ένα ιδιαίτερο. Γιατί, παιδιά, always a student. Δηλαδή, αν νομίζω ότι επειδή έχω σχολή, επειδή χορεύω, επειδή το ένα επί το άλλο, δεν χρειάζεται να κάνω μαθήματα. Κάνεις λάθος, πρέπει να γίνω καλύτερος για τα παιδιά μου για να μάθω κι εγώ καλύτερα, να εξελιχτούμε. Της ετοίμασα ένα gift bag με το hoodie του Get Up. Ελπίζω να της αρέσει. Η αλήθεια δεν ξέρω τι μπορώ να τραβήξω και αν μπορώ να τραβήξω, αλλά θα σου δείξω ό,τι μπορείς να δεις. Κυριολεκτικά σε λίγα λεπτά είναι εδώ η Nicole. Αυτή είναι η Nicole. Και τον Get Up εκεί και έρχεται. So my choreography is going to be different than it would be for class. Class may be more of a feel good, but for a visual, it's like, oh, I need to entertain. I need to come hard. You know what I'm saying? So I'll write down for you a few things to consider while you're choreographing. Λοιπόν, παιδιά, είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος πάνω στη γη. Κάθομαι εδώ στο γραφείο που σας είχα δείξει και εδώ καθόταν η Nicole. Δεν ήθελα να τραβήξω πάρα πολλά πράγματα γιατί θέλαμε να μιλήσουμε πιο πολύ και ναι, για να είμαι ξεσυγκεντρωμένο, να μην τραβάω και να σας πω λίγο τι μου έκανε. Με έβαλε, της δίδαξα χορογραφία μου. Να κλείσω λίγο να μιλήσω στην κάμερα. Με έβαλε, διδάξω χορογραφία εκείνη την ώρα δεν ήξερα να διδάξω, ξέχασα. Μου είπε, διδάσκω πάρα πολύ καλά, οπότε εντάξει, whatever. Μετά... βγάλαμε χορογραφία μαζί τον Demon στις Doja Cat που μάλλον θα διδάξω. Πάμε, προχωράμε. Ξυπνήσαμε! Ναι! Είσαι αφομένες! Όχι, όχι. Πάρα πολύ. Γεια σου, vlog! Τι ώρα κοιμήθηκες χθες? 9.30. Το βράδυ. No joke. Νόμιζα ότι μόνο εγώ μεγάλος, αλλά τελικά είχα και την Κρίνα και την Έλενα και είμαι happy. Καλημέρα, Μπαλτόκα. Τρέινερ. Τρέινερ. Θα τα πω. Τι ώρα χορεύεις χθες?
είδε το στο νούμερο 5. Ναι, όχι, κάπου εκεί. Ωραία, ό,τι είπε ισχύει. Organization. Organization of the year. Organization. Τι είναι αυτό που μου είπα. For you. Α, για μένα. Ε, ναι. Ευχαριστώ. Μόλις μπήκαμε για το πρώτο... Για το πρώτο staging. Η σκηνή είναι iconic. Η Μίκα έχει πάρα πολύ ωραίο vibe εδώ. Και... Μ' ακούει τη Χριστίνα. Και πάρα πολύ ωραίο vibe και νιώθω ότι είναι ωραίο για πρώτο διαγωνισμό δικό μας. Δηλαδή είναι πολύ καλό για τα παιδιά. Είναι τέλεια σκηνή, τα γραφικά είναι πόμπα. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει. Πάμε για staging. Γενικά ψάχνουμε μπαλακλάβες. Ό,τι την πήρες. Την πήρες. Πρόσεχε ενώ θα σας πω στο κεφάλι σαν σπάσεις κάτι. Θέλω να πω εγώ νομίζω φορά. Και εγώ νομίζω. Και εγώ νομίζω. Θα μείνουμε έτσι το βράδυ. Θέλει ψυχραιμία. Πάνω. Το κεφάλι σου. Ευτυχώς. Bye. Άντε για να τύπτε. Λοιπόν, τελείωσα η πρώτη πρόβα. Μη σας τα πω αλληλογώ. Έχω πάρα πολύ θετικό feeling γιατί τα παιδιά το δώσαν όλο. Δεν με νοιάζει αν δεν έχει καλύτερους. Με νοιάζει τα παιδιά να έχουν περάσει καλά, να είναι ευτυχισμένα, επειδή αυτό κάνουμε. Αυτό είναι το get up, παιδιά. Αν βλέπετε αυτό το vlog, ελπίζω να το βλέπετε. Είμαι πολύ περήφανος για εσάς και καλή επιτυχία για το βράδυ για να δούμε τι θα γίνει. Stay VIP. Κοινώντας με super special show και με το 2 vs 2 breaking battle. Μιλούμε κατά τα σαλά μεγάλο κυριοκρότημα και τα φωνή. Έχουμε ένα super super show από τον κύριο Περικλή Πετράκη. Υπάρχει διάλειμμα, αλλά θέλω να σας δείξω κάτι. Επειδή δεν έχετε δει τα outfits των παιδιών, θα κρατάω λίγο έκπληξη μέχρι να δείτε. Αν με ακολουθείτε στα social media, μάλλον τα έχετε δει, αλλά τώρα πρέπει να δείξω κάτι. Λοιπόν, 8 κομμάτια. Λοιπόν, το show είναι περίπου 2 ώρες πίσω, αλλά δεν πειράζει γιατί παίρνουν χρόνο τα παιδιά και εγκληματίζουν με τον χώρο. Έχω έρθει στις τουαλέτες, είμαι πάρα πολύ ενοχωμένος, αλλά δεν μπορώ να σας δείξω μέχρι τώρα που το βλέπετε. Ξέρω ότι είναι πιο χωμένος από εσάς, αλλά πιστεύω σε εσάς, είναι χαρούμενο, τα παιδιά είναι βόμπα, θα ανυπομονώ να το δούμε. That's it. Thank you. 5, 6, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
Δεν τραπήκατε! Λοιπόν, δεν πρόλαβα χθες να, μόλις ήρθα σπίτι, να σας τραβήξω για να σας πω τι έγινε σε περίπτωση που δεν έχετε καταλάβει ή δεν έχετε δει τα social. Δεν πήραμε καμία θέση στο Believe. Ούτε πρώτη, ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη. Κατά τους κριτές, απόλυτα σεβαστό. Ίσως το κομμάτι που κάναμε δεν ήταν ταιριαστό για τον διαγωνισμό. Η ομάδα πάρα πολύ καινούρια, δεν είχαμε κανένα expectation να πιάσουμε θέση, κανένα. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που βάζω στα παιδιά όταν φτιάξα την ομάδα είναι: παιδιά, δεν θα πάρουμε θέση στον διαγωνισμό. Επειδή θεωρώ και άδικο για ομάδες που δουλεύουν 3, 4, 5 χρόνια και μια ομάδα που δουλεύει 3 εβδομάδες να έρθει να ρανκάρει από πάνω τους. Είναι λογικό. Αλλά κατ' εμένα και τα get-up δεδομένα, νικήσαμε. Και δεν το λέω, αχ, έτσι μελώ, νικήσαμε πραγματικά. Η αγκαλιά που δώσαν τα παιδιά στο τέλος του βίντεο, που θέλω να παίξει τώρα εδώ, ήταν το πιο αληθινό πράγμα που είδα ποτέ. Έχω λάβει άπειρα μηνύματα για το show μας. Οι Unforgettable στηρίξανε το commercial πριν τον κύριο ύφος στο στούντιο. Ιδεθήκαν όλα μαζί, ήταν σαν μια γροθιά, ό,τι θέλω να πρεσβεύω εγώ στο χορό, μακριά από τοξικά πράγματα, μακριά από καταστάσεις. Ήταν αγνό, αληθινό, χορέψανε με την ψυχή τους. Θέλω να πω ένα μεγάλο συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που λάβαν μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό και στη διοργάνωση. Ήταν όλα τέλεια. Αυτός ο διαγωνισμός ήταν η αρχή του ταξιδιού των Unforgettable. Και κάτι μου λέει ότι θα έχει πολύ μέλλον αυτή η βαλίτσα. Βίδα σου άρεσε αυτό το vlog, αν σου άρεσε θα κάνεις like, comment, subscribe και ραντεβού στο επόμενο. Μετά και είμαι πολύ περήφανος για σας.